πότε κάπου. Σας, ναι. Τι κάνεις καλέ εσύ. Καλά μωρέ, καλά. Ζωνουλές και πάμε βόλτα. Θα με πας βόλτα σήμερα. Πάμε μια βόλτα. Το ξέρεις ότι συνήθως πάω εγώ τον κόσμο βόλτα. Ναι. Ναι. Το αντίθετο θα γίνει σήμερα. Το ξέρεις ότι πρέπει να πηγαίνεις αργά. Πολύ αργά. Πολύ αργά. Πάρα πολύ. Δηλαδή έτσι είναι ιδανικά. Ε. Θα διασκεδάσουμε σήμερα. Δεν πάλι, είμαι του αργού, αλλά εντάξει. Ποια είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που έχει πιάσει ποδήλατο? Μέσα στο ποδηλατοδρόμιο περίπου 80-85 χιλιόμετρα. Oh. Έξω στο δρόμο, πίσω από τα αμάξια που κάνουμε κάποιες ειδικές προπονήσεις, έχουμε φτάσει 120-130. Είναι τρομακτικό νομίζω σαν ταχύτητα, αν αναλογιστεί κανείς. Είναι γιατί άμα γίνει κάτι. Αυτό. Αυτό κατά κύριο λόγο. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή, να τα δούμε λίγο σιγά σιγά. Τι κάνεις, πώς περνάς, πώς επιτυχαίνουμε? Κανονικά έπρεπε να είμαι Ιταλία τώρα, απλά είχα ένα ατύχημα στους αγώνες εκεί πέρα και έσπασα κάποια πλευρά. Και τώρα αναρρώνω λίγο γιατί... Αυτή τη στιγμή είσαι με τα σπασμένα πλευρά. Και με πολλά φάρμακα και πολλές... Έτσι είναι άνθρωπος με σπασμένα πλευρά. Είμαι δεμένος, τι να κάνω, και τώρα θα πάω να κάνω προπόνηση, μετά θα πάω για φυσιοθεραπεία. Δυστυχώς. Νομίζω ήσουν σε πάρα πολύ καλή φόρμα και πάρα πολύ καλά λίγο πριν γίνει αυτό το ατύχημα, σωστά? Ναι, ναι, ήμασταν πρώτοι και στους αγώνες μαζί με τον αδερφό μου. Και δύσκολα να βγαίναμε από τις δύο πρώτες θέσεις. Ήταν 6 ημέρες αγώνες, 6 days. Και θέλαμε να βάλουμε και αγωνιστική ένταση εν ώψη πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Δυστυχώς δεν μας βγήκε. Τώρα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό και να μπορέσω να είμαι όσο καλύτερα γίνεται. Να μην πονάω και βασικά με ενοχλεί πάρα πολύ στην αναπνοή όταν παίρνω ανάσα. Λεπτά. Και ειδικά στην προπόνηση. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό έχουμε, αυτό θα πορευθούμε. Αυτό που λένε ότι γίνονται όλα για κάποιο λόγο, το πιστεύεις? Σίγουρα, κάθε εμπόδιο για καλό και αυτό έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές. Απλά όταν είσαι σε πολύ καλή κατάσταση και σου συμβαίνουν τέτοιες ατυχίες, στην αρχή λίγο απογοητεύεσαι, μετά όμως μακάρι να η συνέχεια να είναι πολύ καλή, οπότε να ξεχαστούμε. Με τον αδερφό πώς τα πάμε, πώς είναι να είσαι μαζί, να είστε μαζί και να πορεύεστε και μαζί? Είμαστε πολύ μικροί μαζί, ο ένας και κοντράρει τον άλλον και τη συμπαραστέκεται. Ο Ζαφύρης είχε σταματήσει για ένα χρόνο τον αθλητισμό λόγω των γνωστών προβλημάτων. Δυστυχώς πολλοί αθλητές έχουν σταματήσει. Βέβαια μετά ξαναξεκίνησε και πλέον είμαστε μαζί. Η προπόνηση βγαίνει διαφορετικά, οι αγώνες είναι διαφορετικά όταν έχεις ένα δικό σου άνθρωπο μαζί. Και ο ένας συμβουλεύει τον άλλον σε πάρα πολλά θέματα, οπότε στο σύνολο δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο σύν. Από θέμα ανταγωνισμού? Υπάρχει πολύς ανταγωνισμός. Παλιά υπήρχε ακόμα περισσότερος, γιατί ήταν και λίγο διαφορετικά τα αγωνίσματα. Τώρα, επειδή κάνουμε και το μοναδικό το διπλό που είμαστε οι δυο μας, ο ανταγωνισμός μέσα σε εισαγωγικά είναι λίγο διαφορετικός. Αλλά πάντα ο ένας πιέζει τον άλλον και εγώ τον πιέζω πολύ περισσότερο από ό,τι αυτό. Μας διαβάζεις, φαντάζομαι, στη DNA. Σίγουρα. Έτσι. Λοιπόν, έχω την Πινελόπη την Παπαδήμου, η οποία έχει κάποιες ερωτήσεις για σένα. Μου τις έστειλε και μου λέει: α! Δεν παίζει, μου λέει, να τον δεις και να μην το ρωτήσεις αυτά που θέλω. Τι λέω, εντάξει. Και ρωτάει λοιπόν. Θέλει να μάθει ποιοι είναι αυτοί εντός αθλητισμού που σου κάνουν τη ζωή ποδήλατο. Ζωή ποδήλατο έχει γίνει ζωή, την έχουμε κάνει εμείς. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Γιατί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, ως ποδηλασία δεν έχουμε καμία απολύτως στήριξη. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, καλύπτουμε τα πάντα μόνοι μας, ακόμα και τα έξοδα να πάμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ευτυχώς έχουν βρεθεί στον δρόμο μας κάποιοι χορηγοί, οι οποίοι μας στηρίζουν απόλυτα και καθαρά με το δικό τους χρηματικό budget πάμε στους αγώνες. Περιμέναμε μια διαφορετική αντιμετώπιση από την πολιτεία και από την Ομοσπονδία. Έχουμε συναντηθεί, τους έχουμε πει τα προβλήματά μας. Πιστεύουμε κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό, γιατί υπάρχει και μέλλον από πίσω, υπάρχουν και άλλα παιδιά που έρχονται, και όταν υπάρχει τέτοια αντιμετώπιση στους πρωτοκλασσάτους αυτή τη στιγμή στο άθλημα, φανταστείτε στα παιδιά που έρχονται από πίσω τι θα αντιμετωπίσουν. Ξέρεις τι, εγώ θα συνεχίσω με τις Πινελόπες, αλλά εγώ αυτό που συνειδητοποιώ με όσους αθλητές βρίσκομαι που δεν είναι ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες, είναι ότι όλοι μου λένε το ίδιο πράγμα, ότι το άθλημα δηλαδή με το οποίο ασχολούνται είναι σαν να μην το υπολογίζει κανένας σε αυτή τη χώρα.
Εκτός από τους μπασκεμπολίστες, τους ξαναλέω, και τους ποδοσφαιριστές που είναι σε ομάδες που είναι πρώτης εθνικής. Σίγουρα, αυτή είναι η αλήθεια. Απλά η ποδηλασία σε πολλές χώρες, ειδικά και στην Ευρώπη, είναι πάνω και από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε έξω, και τώρα πρόσφατα που ήμασταν στην Ιταλία, η αντιμετώπιση και του κόσμου και των παραγόντων εκεί είναι πολύ διαφορετική. Και όταν επιστρέφουμε, υπάρχει μια μεγάλη στεναχώρια και ένα μεγάλο γιατί. Βέβαια, έχουμε μάθει να παλεύουμε έτσι και με αυτές τις συνθήκες, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλη κατάσταση, γιατί και αυτή τη στιγμή είμαστε από τις ελάχιστες, μπορεί και η μοναδική ομοσπονδία που δεν έχει πάρει επιχορήγηση από την πολιτεία. Δηλαδή, υπάρχει μηδενική επιχορήγηση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλυφθεί κανένα έξοδο για να πάμε στους αγώνες. Ούτε εμείς, ούτε πιο μικροί, ούτε κανένας. Και ακούμε και συν της άλλης ότι υπάρχει περίπτωση να μας πάρουν και το ποδηλατοδρόμιο, το μοναδικό που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση σκέψου της Πινελόπης. Λέει, θέλω να μάθω ποια είναι η γνώμη σου για το ενδεχόμενο παραχώρηση του ποδηλατοδρομίου στην ΚΑΕΑΚ. Εμένα προσωπικά δεν θα με ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει, αν θα πάρει Άκη, αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός, αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι το μοναδικό ποδηλατοδρόμιο που υπάρχει στη χώρα, το οποίο υπολειτουργεί. Κάνουμε ειδικά το χειμώνα με πολύ δύσκολες συνθήκες προπόνηση, γιατί δεν υπάρχει θέρμανση, δεν υπάρχουν φώτα, δεν υπάρχουν πολλά. Αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα στάδιο και γίνονται τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Κάνουμε την προετοιμασία μας, γίνονται οι διεθνείς αγώνες που έχει ορίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Αν μας πάρουν το στάδιο, όλα αυτά δεν θα γίνονται. Οπότε αυτόματα σβήνει το άθλημα, καταστρέφεται ένα άθλημα που έχει φέρει, ένα Ολυμπιακό άθλημα που έχει φέρει πάρα πολλές επιτυχίες και έχει παγκόσμιους πρωταθλητές. Και σύν της άλλης, είναι ένα στάδιο που έχει φιλοξενήσει Ολυμπιακούς αγώνες, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα. Ακούγονται διάφορα ότι θα μεταφέρουν το ίδιο ξύλο, γιατί κάτω το παρκέ είναι. Ναι, αυτό άμα ξυλωθεί έχει διαλυθεί. Αυτό το λέει ο τεχνίτης, δεν το λέω εγώ. Οπότε αυτό δεν υπάρχει. Τώρα ο Υφυπουργός, αυτά που διαβάζω τις τελευταίες μέρες, γράφει ότι αν δεν φτιαχτεί καινούριο ποδηλατοδρόμιο, πιο οικονομικό έστω, δεν θα πειραχτεί. Αυτό μένει να το δούμε. Σίγουρα μεγάλη βοήθεια σε αυτό έχει φέρει ο και παλεύει να κρατήσει το στάδιο ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Σπύρος Καμπράλος, που καταλαβαίνει ότι αν μας πάρουν το στάδιο, αυτόματα. Ναι, έτσι όπως μου τα λες, νομίζω δεν είναι πολύ θλιβερά τα πράγματα. Δεν... Τι πιστεύεις για το γεγονός ότι το ΣΤΕ έκρινε αντισυγματική την εισαγωγή των αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Αυτό έχουν μπερδευτεί κάποιοι και νομίζουν ότι οι αθλητές παίρνουν θέσεις από τους μαθητές που γράφουν για να πάρουν. Όταν παίρνεις ένα 10% για να μπεις στη σχολή σου, παλιά ήταν το άνευ, τώρα είναι το 10%. Σε ένα παγκόσμιο πρωταθλητή, πόσοι παγκόσμιοι πρωταθλητές υπάρχουν στη χώρα μας και πόσοι θα βγούνε και θα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα ώστε να τους δώσουν 10%, γιατί πρέπει να γράψουν και να πάρουν και το 10%. Αλλά όταν είναι ένας παγκόσμιος, για να καταφέρει να γίνει παγκόσμιο πρωταθλητής, πρέπει να κάνει όλη μέρα προπόνηση. Οπότε αυτόματα και το διάβασμα και όλα αυτά θα περάσουν κάποιο διάστημα τουλάχιστον στη δεύτερη μοίρα. Άρα... Δηλαδή και είναι ένα προνόμιο, πρέπει να το δούμε έτσι, είναι ένα προνόμιο, μια επιβράβευση και δεν παίρνει κάποια θέση από τα άλλα παιδιά. Οπότε πρέπει να δοθούν στους αθλητές προνόμια όπως ήταν παλιά, για να έχουν και ένα κίνητρο να κάνουν, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και όταν δεν έχεις και κίνητρο, αναγκαστικά μετά πρέπει να θα σταματήσεις τον αθλητισμό για να πας να ψάξεις να βρεις δουλειά. Εμένα ο αδερφός μου περιμένει το διορισμό του στο Δήμο εδώ και 11 χρόνια. Τι προνόμιο του έδωσε το κράτος που έφερε τη διάκριση? Μετά από 11 χρόνια και αν θα μπει και περιμένει, τόσα χρόνια όμως παλεύει. Δηλαδή δουλεύει, έχει τελειώσει φυσιοθεραπεία, δουλεύει θεραπευτής, παράλληλα κάνει και προπόνηση. Όλα αυτά σε αυτό το επίπεδο που είμαστε αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να γίνουν και να συνεχίσουν να γίνονται. Πάμε να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, να πούμε λίγο πιο χαρούμενα πράγματα, εντάξει. Yeah. Το ξέρουμε ότι δυστυχώς αυτή την χώρα τα πράγματα είναι παντού έτσι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο για εσένα σαν άνθρωπο. Θέλω να μου πεις λοιπόν, πού βγαίνεις? Παντού βγαίνω, δεν έχω... Βγαίνεις βράδυ? Όταν μου το επιτρέπει... Το πρόγραμμα. Ναι, ακριβώς. Γιατί τώρα, ειδικά αυτά τα τελευταία δύο χρόνια μόλις τους Ολυμπιακούς, είναι πολύ σκληρό το πρόγραμμα. Έχουμε συνέχεια αγώνες στο εξωτερικό, οπότε τα πράγματα είναι πολύ πιεσμένα. Τι πίνεις? Τις περισσότερες φορές δεν πίνω καν. Αλλά κάποιες φορές, ειδικά άμα έχει έρθει κάποια επιτυχία και όλα αυτά, λίγο ξεσπάω, λίγο το ρίχνω έξω.
Πόσα τατουάζ έχεις πάνω σου? Ένα έχω και τώρα θέλω να κάνω. Ναι. Θες να κάνεις? Τι? Θέλω να κάνω κάτι που θα συμβολίζει, αυτό συμβολίζει άλλα πράγματα. Τώρα θα συμβολίζει καθαρά την ποδηλατική μου πορεία, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Από συναισθηματικά πώς τα πας? Μια χαρά, εντάξει. Σκέφτεσαι έτσι η οικογένεια σιγά σιγά? Ναι. Εντάξει, έχω τη δουλειά μου, έχω το σπίτι μου, οπότε οικονομικά για αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι είμαι καλά, οπότε ναι, είναι μέσα στα πλάνα μου. Θέλεις παιδάκια? Σίγουρα, ποιος δεν θέλει. Και αν κάνεις παιδάκια, πες μου, θα τα μίσεις στην ποδηλασία ή θα πεις άστο καλύτερα πάμε να δούμε κανένα άλλο άθλημα? Σίγουρα, αλλά δεν θα είναι και 100% δικιά μου απόφαση, πρέπει να θέλουν και αυτά. Αλλά σίγουρα. Αλλά είναι θέμα ταλέντου, οπότε θα το έχουμε. Ακριβώς. Εγώ θέλω με 1000. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου τα επόμενα 5 χρόνια? Σίγουρα στόχος μου είναι αυτή η Ολυμπιάδα στο Τόκιο και άλλη μία σίγουρα. Και πρώτα θα δω, δηλαδή, αν το καταφέρω, θα είμαι κάποιος λίγους που έχουν τρέξει 6 Ολυμπιάδες. Μου λείπει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, έχω όλα τα υπόλοιπα, και παγκόσμια και πανευρωπαϊκά. Και θέλω να παλέψω, γιατί δεν μου έχει κάτσει, δεν ήμουν τυχερός. Πάντα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες κάτι συνέβαινε. Τώρα πριν το ρίχω ένα χειρουργείο στη μέση. Στο Λονδίνο έφτασα πολύ κοντά, έγινε μια πτώση, βγήκα ένατος, έχασα τα μετάλλια στις λεπτομέρειες. Στο Πεκίνιο ήμουν 18 χρονών, ήταν οι πρώτοι μου Ολυμπιακοί Αγώνες. Οπότε θέλω να παλέψω γι' αυτό, και γι' αυτό παρόλα τα προβλήματα και όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν το βάζω κάτω και συνεχίζω δυνατά. Έτσι. Στο εύχομαι λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Έχω βάλει και ένα έπλαστο εδώ. Όπω τι τραβάς και εσύ τώρα, τι σου κάνω, ε. Δεν τα πάω καθόλου καλά με τους δρόμους. Κυκλοφορώ παντού με το GPS. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, άμα αφήσετε κάτι τραύμα μακριά από το σπίτι, θα χαθώ 100%.